28η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Ανοίγει τις πύλες της την 4η 19 Σεπτεμβρίου η 28η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας που διοργανώνεται και φέτος από το Επιμελητήριο Κοζάνης σε συνεργασία με το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης. Είμαστε μια ανάσα πριν τα εγγένεια. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω, ευελπιστώ ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή έκθεση. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ άγχος. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια διοίκηση μόλις 25 ημερών. Ο οικονομικός θεσμός της Δυτικής Μακεδονίας απαριθμεί πάνω από 2.000 εκθέτες και πολλές χιλιάδες επισκέπτες στη μακρόχρονη πορεία της, που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της. Δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την άμεση επαφή με το ευρύ καταναλωτικό κοινό και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπόρων επαγγελματιών με την τοπική και όχι μόνο αγορά. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε στους εκθέτες μας μια επιθετική αντίληψη των πραγμάτων, δηλαδή ο κάθε εκθέτης, ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να φιλοσοφήσει την επιχειρηματική του δράση με γνώμονα την εξωστρέφεια, διότι ίσως είναι η μόνη έξοδος από την κρίση. Έως και σήμερα το πρωί μπορώ να πω ότι πλέον έχουμε κλείσει τους στόχους που είχαμε θέσει, οι οποίοι ήταν ήδη με πέρσι, έχουμε περίπου τα 120 περίπτερα. Αυτό που έχουμε προσπαθήσει και έχουμε καταφέρει είναι ότι έχουμε μια ποικιλία εκθετών. Αν σκεφτεί κανείς τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που διέπουν τον τόπο μας, το ότι πιάσαμε τους περισσότερους στόχους για μένα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Παρότι οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν καθημερινά και δύσκολα προβλήματα, η διοργάνωση της φετινής έκθεσης, της 28ης έκθεσης της Δυτικής Μακεδονίας, έρχεται να αποδείξει τα εντελώς αντίθετα. Δηλαδή ότι οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, ακόμη έχουν την δύναμη να παράγουν και να προσφέρουν στην Ελλάδα. Η έκθεση αυτή είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο με δεδομένο τα αποτελέσματα των συμμετοχών των εκθετών, πιστεύουμε ότι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας προβάλλει τα προϊόντα των επιχειρήσεων, ενώ ήδη έχει καθιερωθεί και ως έκθεση βαλκανικού χαρακτήρα. Φέρνει σε άμεση επαφή και κάτω από την ίδια στέγη τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα στην αγορά της περιοχής και τις εταιρείες που αναζητούν λύσεις. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή γύρω από το χώρο της θέρμανσης, κάτι το οποίο βέβαια είναι και επίκαιρο. Όσον αφορά το πετρέλαιο, θέρμανση και τα λοιπά, καταλαβαίνει κανείς ότι ο κάθε καταναλωτής σκέφτεται εναλλακτικές δράσεις, λύσεις μάλλον, για να μειώσει το κόστος της θέρμανσης. Έχουμε μια πλούσια γκάμα σε τρόφιμα και ποτά, τα οποία είναι, πρέπει να πω, ότι είναι όλα τοπικά. Έχουμε μια πολύ περίεργη γκάμα από άλλους και διάφορους εκθέτες, οι οποίοι με κουφώματα, γενικά η αλήθεια είναι ότι η φύση της έκθεσης πλέον έχει πάρει μια ενεργειακή μορφή. Και ευελπιστούμε ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Οι συμμετέχοντες να είναι επιχειρήσεις από την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, επιχειρήσεις πρωτίστως μεταποιητικές, για να δείξουμε στους επισκέπτες, στους χιλιάδες επισκέπτες που θα επισκεφθούν την έκθεση, το τι παράγεται στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και στη Δυτική Μακεδονία. Σημειώνεται ότι φέτος οι διοργανωτές προχώρησαν σε μείωση των μισθωμάτων των χώρων, γεγονός που δίνει την ευχέρεια σε πλήθος επιχειρήσεων να προβάλλουν τη δουλειά τους. Η στήριξη από το Μελητήριο Κοζάνης ήρθε με την επιδότηση 20% στο τετραγωνικό μέρος και με συνεννόηση με την διοίκηση του Εκθεσιακού Κέντρου προτείναμε και μία μείωση και εκ μέρους του Εκθεσιακού Κέντρου, πράγμα που προσέλκυσε πολλούς εκθέτες οι οποίοι είδαν πολύ θετικά την κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε προχωρήσει σε μία γενναία έκπτωση ακόμη, δηλαδή πέρα το 20% που επιδοτεί το ΕΒΕ στα μέλη του, έχουμε προχωρήσει και εμείς σε μία γενναία έκπτωση της τάξης του 20% ένα τετραγωνικό μέτρο, κάτι το οποίο αντιστοιχεί αριθμητικά ότι από 55 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο πλέον ο εκθέτης πληρώνει 36 ευρώ. Κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ προσιτό. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή προς το κοινό από τις 19 έως τις 24 Σεπτεμβρίου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στα Κύλα Κοζάνης.